Γεια σας. Σήμερα είμαστε μαζί με τη Σοφία Τιγκανέλου, διατροφολόγο-διαιτολόγο, με την οποία θα μιλήσουμε για τη vegan διατροφή, για το vegan τρόπο ζωής και πώς είναι να μεγαλώνεις και να κυοφορείς παιδί όντας vegan. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Ανά Κάπα, ακολουθήστε μας στα Apple Podcast, Google Podcast και Spotify. Είναι τα podcast της Lifeo. Γεια σου, Σοφία. Γεια σου, Άννα. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά είμαι, μια χαρά. Πού σε πετυχαίνω, σπίτι? Είμαστε σπίτι, ναι. Ωραία. Με τα παιδιά. Με τα παιδιά. Πόσα παιδιά έχεις? Δύο. Να σου ζήσουν, ναι, να σου ζήσουν. Ευχαριστώ. Σοφία, θέλω να μάθω πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, είσαι διατροφολόγος, διαιτολόγος. Σωστά. Και είσαι και vegan. Είμαι και vegan. Αυτό από μόνο του δεν είναι έτσι αρκετά ιδιαίτερο και κάπως, πώς να το πω, περιοριστικό? Περιοριστικό σίγουρα όχι και ούτε ιδιαίτερο θα το έλεγα. Καθότι εάν γνωρίζεις καλά τη βιβλιογραφία, μια σωστά σχεδιασμένη vegan διατροφή μπορεί να καλύψει τις ανάγκες και σε όλα τα στάδια της ζωής, αλλά και είναι μια ισορροπημένη διατροφή. Και μένοντας στην Ελλάδα που τα περισσότερα πιάτα είναι εκ των πραγμάτων vegan, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Αλήθεια, είναι τα περισσότερα πιάτα vegan? Αν σκεφτείς τα όσπρια που έχουμε στην ελληνική κουζίνα, τα λαδερά, φασολάκια, μιμάμ, μπριάμ και όλα τα λαχανικά που βρίσκονται καθημερινά στο τραπέζι ακόμα και των κρεατοφάγων, νομίζω ότι είναι εύκολο να επιλέξουμε vegan φαγητά. Ναι, όντως είναι αρκετά πιο εύκολο να ακολουθείς μια vegan διατροφή, αλλά στο τραπέζι το ελληνικό κυριαρχεί κυρίως το κρέας, το παϊδάκι, το κοτόπουλο, το αρνί, η φέτα, τα αυγά. Δηλαδή αυτό το πράγμα, ας πούμε, πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να το αποκλείσει από τη διατροφή του και να αποκτήσει νέες συνήθειες? Δεν είναι δύσκολο αυτό? Και επίσης είπες για βιβλιογραφία, δεν θέλει να κάτσεις, να ψάξεις, να μελετήσεις, να αφιερώσεις χρόνο, κάτι το οποίο δεν νομίζω να το έχουμε όλοι αυτή την περίοδο στη ζωή μας. Δηλαδή θέλει αρκετό ψάξιμο. Για να απαντήσω στο πρώτο σου ερώτημα, για μερικούς ανθρώπους είναι δύσκολο, για άλλους δεν είναι καθόλου. Άλλωστε, ακόμα και για αυτούς που έχουν συνηθίσει να τρώνε κάθε μέρα φέτα, ξέρεις, μαζί με το φαγητό τους, υπάρχουν αρκετές vegan εναλλακτικές πλέον στο εμπόριο. Η αλήθεια είναι ότι μας έχει βοηθήσει πολύ εμάς τους vegan η vegan αγορά, που έχουν αρκετά υποκατάστατα γαλακτοκομικών, υποκατάστατα κρέατος, μπέργκερ και στεδάκια. Θα δεις στο σούπερ μάρκετ πλέον πολύ μεγάλη ποικιλία από όλα αυτά. Ναι, αυτό οπότε, είναι αλήθεια, ναι. Οπότε ακόμα και για αυτούς που είναι φαν του κρέατος και φαν των τυριών και των γαλακτοκομικών, νομίζω ότι μπορούν να βρουν μια εναλλακτική αντάξια της γεύσης των ζωικών, έτσι ώστε να μην χρησιμοποιήσουν βία στο τραπέζι τους. Από την άλλη, ρώτησες αν χρειάζεται να ψάξει κάποιος αρκετά. Κοίταξε, εάν βγάλεις όλα τα ζωικά από τη διατροφή σου, όντας κρεατοφάγος, αν καταναλώνεις κάθε μέρα κρέας και γαλακτοκομικά, και δεν αντικαταστήσεις με κάτι άλλο αυτές τις τροφές, σίγουρα μπορεί να προκύψουν κάποιες ελλείψεις. Καλό είναι να δεις πρώτα πώς είναι μια ισορροπημένη vegan διατροφή και μετά να την ακολουθήσεις. Ναι. Οπότε ένας ειδικός πάνω σε αυτό νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει. Αλλιώς νομίζω ότι η πληροφορία είναι διασπαρμένη παντού στο ίντερνετ πια. Ναι, και εκεί θα φτάσω, θα σε ρωτήσω και για το ίντερνετ. Χρειάζεται καλό φιλτράρισμα. Χρειάζεται πάρα πολύ, σε όλα τα πράγματα χρειάζεται πάρα σε πολύ όλα, φιλτράρισμα. Σε όλα, βέβαια. Διατροφή που έχει να κάνει και με την υγεία μας. Ναι, που έχει να κάνει με την υγεία μας και εκεί πέρα, ας πούμε, υπάρχει μια παραπληροφόρηση. Εγώ έχω δοκιμάσει να γίνω vegan με αποτυχία, με παταγώδης αποτυχία, δηλαδή χάλια τα πήγα, γιατί δεν ήξερα, δεν μπορούσα να καταλάβω τους συνδυασμούς που έκανα, είχα ελλείψεις μετά από λίγο σε βιταμίνες, ένιωθα να μου λείπουν γεύσεις, δηλαδή κάπως δεν πήγα καλά. Και το είδα στην πράξη ότι για μένα ήταν δύσκολο. Θέλει προσοχή, θέλει μέθοδο απέναντι στο φαΐ, θέλει να προσέχεις τι τρως. Δηλαδή δεν γίνεται να τρως μόνο ξύλους, καρπούς, φρούτα, ψωμιά και μαρούλια. Εγώ αυτό έκανα, ας πούμε. Στο λέω γιατί αυτό έκανα εγώ. Δεν είχα μια καθοδήγηση. Αυτό σίγουρα δεν αποτελεί μια ισορροπημένη vegan διατροφή. Ναι. Παρ' όλα αυτά, να σε ενημερώσω ότι
στους κρεατοφάγους παρατηρούνται οι περισσότερες ελλείψεις, καθότι τρώνε λιγότερα λαχανικά, τρώνε λιγότερα φρούτα, τρώνε λιγότερες υγιεινές τροφές. Mm-hmm. Οπότε οι περισσότερες ασθένειες και οι περισσότερες ελλείψεις αθρεπτικά συστατικά παρατηρούνται σε κρεατοφάγους και στη δυτικού τύπου διατροφή, έτσι. Οπότε όταν κάνεις μια σωστά σχεδιασμένη ή μια ισορροπημένη vegan διατροφή, σίγουρα δεν κινδυνεύεις από ελλείψεις και όχι μόνο δεν κινδυνεύεις, αλλά ωφελείς και την υγεία σου και την μακροβιότητά σου. Ναι. Αυτό που λένε για τη βιταμίνη B12. Η βιταμίνη B12 πλέον είναι υποχρεωτικά χορηγείται στις ζωοτροφές, οπότε αν τρως κρέας ή ζωικά προϊόντα παίρνεις το συμπλήρωμα από εκεί, ή αν δεν καταναλώνεις ζωικές τροφές μπορείς να πάρεις ένα καλής ποιότητας συμπλήρωμα. Αυτό με τα συμπληρώματα λιγάκι δεν είναι περίεργο. Δηλαδή αντί να το παίρνεις από το φαΐ, αναγκάζεσαι να παίρνεις κάποιο σκεύασμα. Θα μου πεις βέβαια μετά υπάρχει όλο το ηθικό κομμάτι. Του προτιμάω να παίρνω ένα σκεύασμα παρά να πάρεις σκεύασμα και να πάρεις ενισχυμένα πάλι τρόφιμα. Υπάρχουν αρκετά ενισχυμένα πια τρόφιμα με B12 στην αγορά, οπότε μπορείς να καλύψεις έτσι τις ανάγκες σου. Α, υπάρχει αυτό, δηλαδή ας πούμε μπορεί να έχει κάποιο vegan φαγητό B12 μέσα. Υπάρχει, για παράδειγμα η ενισχυμένη διατροφική μαγιά που ευρέως χρησιμοποιείται στη vegan διατροφή και δίνει έξτρα γεύση στα φαγητά, που υπάρχει και ενισχυμένη με B12, αλλά και ορισμένα φυτικά τυριά, φυτικά γάλατα πλέον ενισχύονται με B12. Mm-hmm. Ωραία. Εσένα στο γραφείο σου τι πελάτες έρχονται? Έρχονται vegan, έρχονται κρετοφάγοι, έρχονται άνθρωποι που θέλουν να αλλάξουν? Κατά κύριο λόγο έρχονται άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ακολουθήσουν ένα vegan τρόπο ζωής. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά έχω και ανθρώπους που ακολουθούν μια συμβατική διατροφή δυτικού τύπου, αλλά σιγά σιγά καταλαβαίνουν την ανάγκη να μειώσουν τα ζωικά ή να τα κόψουν, οπότε το 95% θα έλεγα των ανθρώπων που έρχονται στο γραφείο μου ακολουθούν μια vegan διατροφή τελικά. Άρα έρχονται και είναι ήδη vegan και σου λένε θέλουμε μια διατροφή βασισμένη πάνω σε αυτό, δεν έρχονται για να γίνουν, ας πούμε. Αρκετές φορές είναι ήδη vegan, τις περισσότερες φορές όμως θέλουν να γίνουν. Δηλαδή είτε είναι vegetarian είτε είναι κρεατοφάγοι, οπότε θέλουν να κάνουν τη μετάβαση και γι' αυτό απευθύνονται σε μένα. Ωραία. Αν έρθω εγώ ας πούμε και σου πω, ξέρεις Σοφία, εγώ θέλω να συνεχίσω να τρώω κοτόπουλο, αυγά, φέτα. Θα μου βγάλεις διατροφή, θα ασχοληθείς μαζί μου ή θα πεις, ξέρεις, δεν το αναλαμβάνω αυτό γιατί δεν συμφωνώ? Εννοείται να ασχοληθώ. Όλοι έχουν δικαίωμα να αλλάξουν διατροφή. Ναι. Άρα θα προσπαθήσεις κάποιο τρόπο να μου δείξεις ότι... Σίγουρα, ναι. Η δουλειά μου είναι να σε προστατεύσω, ναι, καταρχήν από την υπερβολική κατανάλωση κρέατος, αλλά εάν η δική σου επιλογή είναι να συνεχίσεις να τρως, εννοείται ότι θα σου πω ποιο είναι το ασφαλές όριο για την υγεία σου, αν μη τι άλλο, έτσι. Και μετά μπορούμε να κάνουμε συζητήσεις εάν είσαι και εσύ θετική. Άρα κάνεις και συζητήσεις, μιλάς πάνω σε αυτό το κομμάτι. Κοίταξε, όντας εγώ η ίδια vegan, έχει και ένα ηθικό κομμάτι πίσω από την υγεία. Mm-hmm. Έτσι, σίγουρα το να καταναλώνεις περισσότερα φυτικά τρόφιμα και λιγότερα ζωικά ωφελεί την υγεία σου σε κάθε περίπτωση. Παρ' όλα αυτά, το να μην έχεις καθόλου ζωικά στο πιάτο σου, αυτό είναι ένα ηθικό κομμάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε. Ναι. Θα με ενδιαφέρει να μάθω πότε έγινες vegan και πώς το αποφάσισες αυτό. Δεν θυμάμαι κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία που έγινα vegan. Όπως πολλοί ξέρεις, λένε 1η Δεκέμβρη, έκοψα τελείως τα ζωικά. Γιατί έγινε πολύ σταδιακά. Άλλωστε για μένα ο όρος vegan είναι περισσότερο προσπάθεια στο να γίνεις vegan και εξακολουθώ να προσπαθώ να κρατήσω αυτή τη φιλοσοφία στη ζωή μου, γιατί είναι πολύ παραγωγικό, δεν είναι μόνο η διατροφή. Ναι. Εντάξει, η διατροφή είναι πολύ εύκολο να βγάλεις τα ζωικά, αν και πάρα πολλές φορές είναι κρυμμένα εκεί που δεν το περιμένεις, αλλά προσπαθείς συνεχώς να εξελίσσεις τις γνώσεις σου και να αποβάλεις τη βία σε κάθε επίπεδο. Τώρα, εγώ έγινα χορτοφάγος, θυμάμαι ότι έγινα χορτοφάγος όταν ξεκίνησα τις σπουδές μου το 2005 και από εκεί και πέρα σταδιακά άρχισα να ενημερώνομαι παραπάνω και να κόβω τα ζωικά όλο και περισσότερο.
από τη διατροφή και από, και από τον τρόπο ζωής μου. Και από τον τρόπο, δηλαδή πάει μετά και σε μόδα, σε ρουχισμό, σε χρήση πλαστικού, δηλαδή, ό,τι έχει να κάνει με το περιβάλλον, να φανταστώ. Ναι. Όταν θέλουμε κάτι να αλλάξει μαζικά και να είναι η νέα μας πραγματικότητα, θεωρώ ότι είναι πολύ βοηθητικό και καλό να γίνεται μόδα αυτό πρώτα. Οπότε για να μπορέσει να γίνεται mainstream, να το κάνει ο πιο απλός κόσμος. Να μην το κάνουν μόνο όσοι έχουν πρόσβαση στη γνώση και στα εργαλεία για να το καταφέρουν αυτό το πράγμα. Οπότε ο βιγανισμός είναι ένα από αυτά που γίνεται μόδα σιγά σιγά και έχουν αρχίσει όλοι και το κάνουν και λένε ότι είναι vegan τουλάχιστον. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά απ' την άλλη υπάρχουν αυτοί που, ειδικά στην κοινωνία μας, στη δικιά μας, στην ελληνική, πρώτον δεν το γνωρίζουν. Θεωρώ ότι έχω ακούσει και την έκφραση του άντε μωρέ με αυτούς που είναι κολλημένοι. Είναι κόλλημα αυτό, είναι κολλήματα. Είναι, ξέρω εγώ, άνθρωποι που δεν έχουν τι να κάνουν και ασχολούνται με το καταλαβαίνεις πώς το λέω. Δηλαδή, φάει εκεί πέρα το κρέας τώρα, μην ασχολείσαι. Φάει τη φέτα σου, φάει την τυροπιτά σου. Δηλαδή, τα βλέπουν πιο απλά τα πράγματα και δεν θα κάτσουν να ασχοληθούν. Δεν θεωρώ ότι δεν έχουν ηθική, ας πούμε, και ότι είναι κρεατοφάγοι και τρώνε τα σκυλιά τους ή τα γατιά τους. Αλλά καταλαβαίνεις πώς το λέω. Υπάρχουν αυτοί που θα πούνε ότι δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα, δεν το θεωρούμε ότι είναι κάτι το απόλυτο σωστό. Και εμείς σωστοί είμαστε. Θα είναι ο αντίλογος. Ναι, γιατί δεν έχουν κάνει τη σύνδεση. Κοίταξε, εγώ δεν συμφωνώ ότι αποτελεί μόδα ο βιγκανισμός. Είναι μια αλλαγή συνειδητότητας. Η πληροφορία είναι τόσο διασπαρμένη πλέον και τόσο ευκόλως προσβάσιμη, οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να σου έρθει ξαφνικά η πληροφορία γιατί δεν τρώμε τελικά κοτόπουλο ή μήπως το χοιρινό είναι σαν το σκυλάκι μου. Οπότε ο άλλος κάνει τη σύνδεση και το χοιρινό τελικά δεν είναι χοιρινό, αλλά είναι ένα γουρουνάκι, έτσι. Οπότε όταν θα πας στο σουβλατζίδικο να παραγγείλεις γύρω χοιρινό, δεν θα είναι ένα κομμάτι, ένα προϊόν πάνω σε μια σούβλα, αλλά εκεί θα δεις ένα ζωντανό πλάσμα το οποίο υπέφερε για να σουβλιστεί, καταλαβαίνεις. Yeah. Οπότε εκεί έρχονται άλλα πράγματα στο μυαλό σου και δεν σου φαίνεται δύσκολο να το κόψεις ή να το αποβάλεις από την καθημερινότητά σου και από τον τρόπο ζωής σου. Και σιγά σιγά πιστεύω ότι ο βιγκανισμός έρχεται να φωλιάσει στην καρδιά σου. Ναι, δηλαδή εγώ μέχρι πριν λίγα χρόνια χρησιμοποιούσα δερμάτινα παπούτσια, φορούσα κραγιόν τα οποία είχαν μέσα ζωικά συστατικά και εντάξει, για τα δερμάτινα είναι εύκολο να το κάνεις σε σύνδεση, αλλά για τα καλλιντικά, ας πούμε, που έχουν μέσα ζωικά συστατικά, χρειάζεται να σου έρθει αυτή η πληροφορία κάπως. Ναι. Και να μην τα χρησιμοποιήσεις ή να σου έρθει η πληροφορία που θα βρω τα άλλα. Οπότε σιγά σιγά δεν χρειάζεται να κοπιάσεις πάρα πολύ γι' αυτό. Ναι, δίκιο έχεις. Εγώ τώρα καταλαβαίνεις, κάνω λίγο τον αντίλογο. Τι γίνεται με αυτούς και για τους γιατρούς, έτσι, επιστήμονες άνθρωποι, οι οποίοι τους λες έχω χαμηλό σίδηρο και αιματοκρίτη και σου λένε φάει κόκκινο κρέας. Δηλαδή, δεν θα σου βρουν εναλλακτική, θα σε πάνε με την πεπατημένη, ότι φάει κόκκινο κρέας και όλα θα φτιάξουν. Δεν φαίνεται ότι καταναλώνοντας κόκκινο κρέας αυξάνεται ο σίδηρος. Δεν υπάρχει καμία έρευνα σχετική. Α, εσύ που είσαι και διατροφολόγος, καλά που μας το λες και μας ενημερώνεις. Γιατί υπάρχει. Οι μανάδες αυτό ξέρουν, ας πούμε. Ναι. Η γάλα. Ποιες γάλα για να ψηλώσεις και να μεγαλώσεις. Κοίταξε, από τη δική μου εμπειρία, πριν γίνω διατροφολόγος, όντας φοιτήτρια ακόμα, είχα χαμηλό σίδηρο. Οπότε από τότε που έκοψα το κρέας και διαβάζοντας αρκετά, ξέρεις, ήμουν πολύ μέσα σε αυτό. Ήθελα όταν κόψω το κρέας να δω πώς θα αυξήσω το σίδηρό μου. Οπότε έκανα τα πάντα γι' αυτό. Τελικά κατέληξα να έχω υπερσιδήρωση, έτσι. Και στην εγκυμοσύνη μου, αλλά και ακόμα έχω αρκετά υψηλό σίδηρο και αρκετά υψηλή φεριτίνη. Ναι. Γιατί προσπαθώ γι' αυτό. Αλλά φαίνεται ότι όντας χορτοφάγος αυξάνεται και η απορρόφηση του σιδήρου από τον οργανισμό σου. Οπότε δεν χρειάζεται να καταναλώνεις έρογγες ποσότητες σπανακιού, ξέρω εγώ, ή τρεις κατσαρόλες φακές την ημέρα για να καλύψεις τις ανάγκες σου σε σίδηρο, γιατί ο οργανισμός σου είναι πάνσοφος και ξέρει πόσο από αυτό που τρως να απορροφήσει τις κατάλληλες ποσότητες. Τώρα, σχετικά με το σίδηρο, έτσι, αλλά και με όλα τα υπόλοιπα θρεπτικά συστατικά, οι έρευνες είναι πάμπολες. Ότι μία
σωστά σχεδιασμένη διατροφή μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μας. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα που πάμε για το σίδηρο και πεταχτήκαμε λίγο εκεί πέρα. Σαν προσωπική ερώτηση να την κάνω, μια και που είσαι διατροφολόγος. Καφέ κάνει να πίνουμε? Κοίταξε, εάν πίνεις με μέτρο είναι εντάξει. Και αν δεν κάνεις ομοιοπαθητική. Α, κάνεις ομοιοπαθητική? Εγώ προσωπικά ενίοτε δοκιμάζω, ναι. Ωραίο, ωραίο. Εγώ έχω κάνει βελονισμό στο παρελθόν, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μου άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Με βοήθησε πάρα πολύ λόγω του στρες και όλων αυτών που είχα. Με βοήθησε πάρα πολύ ο βελονισμός. Εγώ αντιφέτως επέκτησα βελονοφοβία με το. Αλήθεια. Εντάξει, τι ταιριάζει στον καθένα. Ναι, είναι τι ταιριάζει στον καθένα. Η διατροφή είναι κάτι που θα λέγαμε είναι τι ταιριάζει στον καθένα. Βέβαια. Α, ναι. Βέβαια. Εγώ για παράδειγμα λατρεύω τα μπέργκερ. Το λέω ανοιχτά. Άλλος μπορεί να λατρεύει τις πίτες. Άλλος μπορεί να λατρεύει το μαρούλι. Οπότε εννοείται ότι βασίζει στη διατροφή του καθενός. Και γιατί λέμε, μια ισορροπημένη διατροφή? Δεν είναι... Γιατί έχεις πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. Οι τροφές είναι άπειρες. Και ευτυχώς έχουμε πρόσβαση σε πάρα πολλές τροφές. Ναι, είμαστε τυχεροί πολύ. Είμαστε πολύ τυχεροί. Και οι συνδυασμοί τους είναι άπειροι, αλλά και οι μορφές. Ναι, και δηλαδή, φακές μπορείς να φας σε σούπα, μπορείς να φας σε ένα φακόριζο, μπορείς να φας και φτεδάκι από φακές, μπορείς να φας φακές σε αλεύρι σαν πίτα. Ξέρεις, μπορείς να κάνεις χίλια δύο πράγματα χρησιμοποιώντας ένα συστατικό. Ναι, και αυτό και επίσης τώρα που ανοίγουν όλο και περισσότερα vegan μαγαζιά, βλέπουμε πάρα πολλές ποικιλίες, δηλαδή σαλάμια και κρέατα από κάσιους, από ομελέτα χωρίς αυγά με κάτι. Δηλαδή βλέπεις πάρα πολλά πράγματα και είναι πάρα πολύ εφάνταστη η κουζίνα. Πράγματι. Γιατί έχεις πάρα πολλά υλικά να χρησιμοποιήσεις. Πώς διατηρείς ένα υγιές βάρος όντας vegan? Πώς το διατηρείς? Πώς το διατηρείς? Γιατί υπάρχει, θα σου πω, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Είτε να πάρεις κιλά αρκετά γιατί τρως πολύ υδατά άνθρακα. Εγώ σου λέω για έναν άνθρωπο μέσο, ο οποίος δεν ξέρει να το κάνει πολύ σωστά αυτό το πράγμα. Είτε θα χάσεις κιλά γιατί τρέφεσαι μόνο με λαχανικά. Δεν τρέφεσαι όμως μόνο με λαχανικά. Λαχανικά, φρούτα. Λαχανικά, φρούτα, όσπρια, δημητριακά. Όλα στην ακατέργαστη μορφή τους. Ξηρή καρπή, βούτυρα καρπών. Υπάρχουν πολλές ομάδες τροφίμων που μπορείς να εντάξεις και ανάλογα με το σωματότυπο του καθενός ή ανάλογα με το τι χρειάζεται, φτιάχνεις και ανάλογο πρόγραμμα. Ναι. Και διατηρείς, ας πούμε, ένα υγιές βάρος. Άμα είναι ισορροπημένη διατροφή, προφανώς και διατηρείς ένα υγιές βάρος. Φαίνεται ότι οι vegan και οι vegetarian διατηρούν για περισσότερο χρονικό διάστημα ένα υγιές βάρος σε σχέση με αυτούς που ακολουθούν μια κρεοφαγική διατροφή ή τις ικανότητες σε υπερπροτεϊνικές δίαιτες. Ναι, ναι, ναι. Φαίνεται ότι μπορείς να κάνεις υπερπροτεϊνική δίαιτα και όντας vegan. Πού την παίρνεις την πρωτεΐνη? Από πού την παίρνεις? Ναι. Από όλες οι τροφές έχουν πρωτεΐνη εκτός από τα φρούτα, όλες οι ομάδες τροφίμων, σε διάφορες αναλογίες. Οπότε κάνοντας συνδυασμούς αυτών μπορείς να καλύψεις τις ανάγκες σου σε πρωτεΐνη και να υπερκαλύψεις αν χρειάζεται. Δηλαδή η πιο ψηλή, τον μπρόκολο ξέρω ότι έχει πρωτεΐνη. Και από τα λαχανικά τον μπρόκολο έχει αρκετή πρωτεΐνη, ναι. Από τα και τα όσπρια. Και τα όσπρια, τα ναι, όσπρια ναι. Έχουν πάρα πολύ καλή πρωτεΐνη. Πολύ καλή περιεκτικότητα. Εσένα, Σοφία, το αγαπημένο πιάτο ποιο είναι, φαγητό? Εμένα είναι τα μπέργκερ, το είπα και πριν. Το μπέργκερ, ε. Φτιάχνω πολύ συχνά μπιφτέκια από σπρία και τα βάζω εκεί σε ψωμάκια και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Πω, πω, τι ωραία. Ή μπέργκερ από μανιτάρια. Για πάμε τώρα στο αποφάσισες να συνδυάσεις το βιγκανισμό με τη διατροφολογία. Όντας φοιτήτρια. Ναι. Κοίταξε, αρχικά πριν μπω στη σχολή, τελείωσα μια σχολή ορειβασίας και αναρρίχησης, οπότε εκεί ήταν μια μοναδική χορτοφάγος, τότε εκείνα τα χρόνια, τα παλιά. Ναι. Και μου έκανε εντύπωση, ξέρεις τώρα, 18 χρονών παιδάκι ήμουνα, οπότε μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση πόση δυναμική είχε αυτή η κοπέλα. Με επηρέασε. Ναι. Οπότε ήθελα και εγώ να το δοκιμάσω και το δοκίμασα. Μετά όντας φοιτήτρια αποφάσισα να κάνω εργασίες πάνω σε αυτό το θέμα και να κάνω να γίνω το πειραματόζω. Οπότε έτσι το συνδύασα κάπως σιγά σιγά. Δεν σκέφτηκες ποτέ ότι αυτό το πράγμα μπορεί να ξενήσει τον άλλον και να μην έρθει να με συμβουλευτεί?
πρέπει να είναι αποκλειστικά vegan. Δηλαδή, δεν σκέφτεσαι ότι αυτό το πράγμα μπορεί να σε περιορίσει? Ίσα-ίσα. Θα έλεγα το αντίθετο. Έχοντας την εξειδίκευση, γιατί μετά τις σπουδές μου έκανα το μεταπτυχιακό. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η μητέρα μου κρατούσε αυτόν τον ενδιασμό. Λέγε, παιδάκι μου, ποιο θα έρθει σε σένα, πού θα βρεις vegan να έρθουν σε σένα? Ναι. Παρ' όλα αυτά φαίνεται να ισχύει το αντίθετο. Δηλαδή είναι τόσο αυξανόμενος ο πληθυσμός των χορτοφάγων και των vegan, όπου πραγματικά χρειάζομαι βοήθεια. Πιο πολύ τι έρχονται, γυναίκες ή άντρες? Πιο πολύ γυναίκες, βέβαια. Γυναίκες, ναι. Παρ' όλα αυτά δεν είναι και λίγοι οι άντρες ή εκείνοι που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας και στρέφονται στο βιγκανισμό. Σοφία, σαν γυναίκα που έχεις κυοφορήσει 2 φορές, πώς είναι να είσαι μητέρα, να μεγαλώνεις ένα παιδί και να κυοφορείς, να είσαι έγκυος και να είσαι vegan? Εκεί πέρα θα πέσουν όλοι να σε φάνε. Εγώ, ας πούμε, πιστεύω ότι αυτό γίνεται. Δεν ξέρω στη δικιά σου την περίπτωση τι έγινε. Αλλά θα πέσει. Ο άλλος θα σου πει: φάει, πιες γάλα, θέλει κρέας το παιδί να μεγαλώσει, να ψηλώσει, τα κοκαλά του. Δηλαδή, αυτά ξέρουμε. Εμείς αυτά ξέρουμε τις γιαγιάδες μας. Και τα λέμε και στους άλλους. Είμαστε τελείως ανειδίκευτοι. Αλλά εσύ, ας πούμε, που είσαι και ειδικός και το έχεις κάνει αυτό στην πράξη, πώς είναι? Έχω πέρασα 2 τέλειες εγκυμοσύνες και 2 τέλειες λοχίες. Τώρα, εάν ρωτάς εμένα προσωπικά, ναι. Αλλά και οι έρευνες δείχνουν ότι υπάρχει χαμηλότερη πιθανότητα εμφάνισης προεκλαμψίας, οι έγκυες εμφανίζουν καλύτερες εξετάσεις αίματος, πάνε καλύτερα και επίσης δεν φαίνεται να σχετίζεται ο χαμηλός σίδηρος με την χορτοφαγία. Ναι. Αυτό νομίζω το είπαμε και πιο πριν, αλλά σχετικά με την εγκυμοσύνη αξίζει να το πούμε πάλι, γιατί στην εγκυμοσύνη πέφτει αρκετά ο σίδηρος, οπότε τα συμπληρώματα που θα χρειαζόσουν αν έτρωγες κρέας, ίσως και να τα χρειάζεσαι και αν δεν τρως κρέας. Δηλαδή δεν σχετίζεται η χορτοφαγία με το χαμηλό σίδηρο. Εσύ, ας πούμε, τι έτρωγες στην εγκυμοσύνη σου, θυμάσαι? Ό,τι έτρωγα και πριν την εγκυμοσύνη. Ναι. Δεν άλλαξε κάτι στη διατροφή μου. Εκτός από το πρώτο τρίμηνο που έχουμε τις ναυτίες, είχα και εγώ τις ναυτίες, όπως νομίζω οι περισσότερες εγκυμονούσες, που δεν είχα πάρα πολλές επιλογές, γιατί δεν μπορούσα να φάω πολλά. Όμως τους υπόλοιπους μήνες τους πέρασα υπέροχα, τρώγοντας ό,τι ακριβώς έτρωγα και πριν την εγκυμοσύνη. Φροντίζοντας να πλένω λίγο καλύτερα τα λαχανικά ενδεχομένως. Τι θα έλεγε? Αυτό που θα πρόσεχε δηλαδή και μια οποιαδήποτε έγκυος. Τι θα έλεγες στους αυτούς που επικρίνουν αυτή τη στάση? Δηλαδή θα πει κάποιος: καλά να το κάνεις εσύ που είσαι ενήλικας, αλλά το παιδί δεν το έχει επιλέξει. Θα έρθει η ώρα που θα το επιλέξει, αν θέλει να το επιλέξει. Εγώ θα του προτείνω αυτό που νομίζω ότι είναι καλύτερο για την υγεία του, όπως θα έκανε και ο κάθε γονιός. Οπότε, εφόσον έχω την ευθύνη για τη διατροφή του, μπορώ να κρίνω τι είναι υγιές για εκείνο και τι θα αυξήσει τη μακροβιότητά του, ας πούμε, και την υγεία του. Οπότε αυτό και ακολουθώ. Αν, ας πούμε, γυρνούσε το παιδί σου και σου έλεγε: μαμά, ξέρω εγώ, στο σχολείο μας δώσανε κρέας να φάμε και έφαγα. Θα το εξηγούσε πώς το κρέας κάνει κακό? Πώς το κρέας, ας πούμε, δεν είναι μια υγιεινή επιλογή για να φας? Κοίταξε, πολλές φορές τα παιδιά που πάνε σχολείο έχουν ήδη τριφτεί σε αυτό. Οπότε μέσα από την οικογένεια έχουν δει ποιες είναι οι επιλογές της οικογένειας. Και συνήθως τα παιδιά αυτά που πάνε σχολείο ξέρουν και λένε: αυτό δεν το τρώμε εμείς. Ναι, ναι, ναι. Μπορούν να έχουν την επιλογή. Άλλες φορές, όταν είναι κάτι στο τραπέζι, μπορούν να το επιλέξουν, εάν δεν είναι ο γονιός εκεί, ναι. Εάν αυτό εννοείς. Εντάξει, αυτό δεν είναι κατακριτέο, κατά τη γνώμη μου. Το παιδί είναι ελεύθερο να δοκιμάσει ό,τι θέλει να δοκιμάσει. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς στο σπίτι και τι έχουμε στο ψυγείο και στα ντουλάπια μας. Αυτά θα κρίνουν το μέλλον του παιδιού, όχι μια φορά που θα φάει κάτι έξω από το σπίτι, εκτός από το σπίτι. Εννοείται ότι όταν πάμε κάπου έχουμε φαγητό μαζί μας που να μπορεί να φάει το παιδί, έχει αυτή την επιλογή, όμως σίγουρα δεν μπορούμε να το απαγορεύσουμε. Και αυτό δεν είναι καλό για την ψυχική του υγεία κυρίως. Ναι, δίκιο έχεις. Κατά τη γνώμη μου, κάποιος άλλος μπορεί να είναι πιο αυστηρός ή λιγότερο αυστηρός. Εγώ ακολουθώ αυτή την πολιτική. Mm-hmm. Και θέλω να σε ρωτήσω και για το που ανθίζει ο βιγκανισμός, hashtag vegan,
veganism, vegan diet, vegan lifestyle που βλέπουμε στα social media. Και θεωρώ ότι στο ίντερνετ είναι ένας τεράστιος χώρος στον οποίο μπορείς να πάρεις πληροφορία από παντού και να μην τη φιλτράρεις σωστά και να μην κάνεις αυτό που θα κάνεις σωστά με τον ορθό τρόπο και να κάνεις είτε υπερβολή, είτε κάτι λάθος, είτε να γίνεις αιμονικός με κάτι. Το λέω... Αυτό το βλέπω πολύ συχνά. Ναι, και νομίζω ότι δεν υπάρχει παιδεία και σε αυτό το κομμάτι, οπότε νέα άτομα ακολουθούν κάποιες φιλοσοφίες, μια κουλτούρα, ένα τρόπο ζωής, ο οποίος είναι τάση για αυτούς. Είναι τάση και το ακολουθούν σαν τάση και δεν το κάνουν σωστά και δεν το εσωτερικεύουν με σωστό τρόπο. Το κάνουν σαν μόδα και μετά το παρατάνε. Αλλά αυτό μπορεί να τους βλάψει. Και το βλέπω και με το vegan αυτό. Δηλαδή βλέπω πολλές κοπέλες που ακολουθούν για λίγο καιρό vegan τρόπο ζωής και αυτό είναι μια εκδήλωση διατροφικής διαταραχής που έχουν. Αυτό μπορεί να ονομαστεί, ονομάζεται, υπάρχει όρος, ναι. Ονομάζεται ορθορεξία. Το βλέπω πολύ συχνά. Ισχύει, δηλαδή πολλές φορές για να καλύψουν κάποια διατροφική διαταραχή ακολουθούν έναν vegan τρόπο ζωής. Και η ορθορεξία είναι η κύρια εκδήλωσή της. Οπότε πολλές φορές στο γραφείο έχω τέτοια περιστατικά, τα οποία είναι αιμονικά με τη διατροφή και με τις ποσότητες κυρίως, αλλά και με την ποιότητα της διατροφής. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει κάτι αν φάμε και μια τηγανητή πατάτα, έτσι. Σε έναν υγιή άνθρωπο, σε έναν άνθρωπο που έχει διαταραχή, εννοείται ότι μια τηγανητή πατάτα μπορεί να του κοστίσει πολύ ψυχικά, να έχει πολύ μεγάλη ψυχική φθορά. Οπότε εκεί χρειάζεται ένας ειδικός και στις διατροφικές διαταραχές, αλλά και στη vegan διατροφή. Ναι, είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Είναι όσο μεγάλο είναι, παίζει τόσο πολύ ρόλο όσο το φάει στη ζωή μας, θεωρώ. Και το τι θα επιλέξεις να φας και το πώς θα κινηθείς απέναντι στο φαΐ σου και κρατάς και μία στάση απέναντι σε πολλά πράγματα με τις επιλογές που κάνεις στο φαΐ. Ναι, βέβαια. Ωραία, Σοφία. Τέλος, θα ήθελα να σε ρωτήσω αν κάποιος θέλει να ξεκινήσει να το κάνει αυτό το πράγμα, να γίνει vegan και να πει από εδώ και στο εξής κόβω τα ζωικά και τρέφομαι εξ ολοκλήρου με πράγματα τα οποία είναι λαχανικά, όσπρια, φρούτα, ξηρή καρπή. Πόσο εύκολο είναι να το κάνει αμέσως αυτό? Δεν χρειάζεται να υπάρξει σταδιακά μια αλλαγή? Δηλαδή εγώ από αύριο μπορώ να κόψω το κρέας, δεν θα μου βγει? Εξατομικεύεται. Κάθε φορά εξατομικεύεται με τις ανάγκες του καθενός και με την ευελιξία του καθενός. Δηλαδή κάποιος μπορεί να πει, ξέρεις τι, τα κόβουμε όλα, κρατάω τα αυγά και σιγά σιγά τα κόβω και τα αυγά. Μπορώ μία φορά την εβδομάδα να τρώω κρέας και σιγά σιγά θα το κόψω και αυτό. Ναι. Κάποιος άλλος μπορεί να είναι πολύ ανοιχτός και να πει, ξέρεις τι, γιατί όχι, τα κόβω όλα κατευθείαν. Ναι, κόβω, ναι, όλα τα ζωικά. Αυτό έγκυται στο κάθε άτομο. Το κάθε άτομο αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη διατροφή του και εξαρτάται από το πόσο δύναμη και πόσο πεισμένος είναι τελικά να το κάνει. Ναι. Και θα ήθελα πριν σε αποχαιρετήσω να μας πεις ένα μύθο για το vegan τρόπο ζωής και μια αλήθεια. Ένα μύθο. Κοίταξε, ότι οι vegan καταρχήν δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε πρωτεΐνη, σε σίδηρο, σε όλα τα θρεπτικά συστατικά που ακούγεται, και η αλήθεια είναι ότι μπορούν. Ωραίο. Σοφία, ευχαριστούμε πάρα πολύ που σε είχαμε. Εγώ ευχαριστώ για το βήμα. Εύχομαι να περισσότερο όλο και πιο πολλοί κόσμος να αρχίσει να υιοθετεί αυτόν τον τρόπο ζωής, γιατί είναι όντως προς το καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις. Ναι, είσαι καλά, Άννα, και εσύ. Και τώρα που ανέφερες τα μπέργκερ, θα πάω να χτυπήσω ένα. Θα το κάνω vegan. Ένα vegan burger. Ένα vegan burger να το απολαύσω. Χάρηκα πολύ. Γεια χαρά. Αυτό ήταν ένα επεισόδιο που μιλήσαμε με τη Σοφία Κανέλη, τη διατροφολόγο-διαιτολόγο, για το βιγκανισμό, για τα ωφέλη του βιγκανισμού και για τους μύθους που υπάρχουν γύρω από αυτό. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ΑΝΑΚΑΠΑ, ακολουθήστε μας στα Apple Podcast, Google Podcast και Spotify.
Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Φέδωνας Χτενάς και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της LIFO. Είναι τα podcast της LIFO.